Okay. Παλιά θεωρούσες τον εαυτό σου κινηματογραφικό ηθοποιό, ότι δεν έπρεπε να κάνεις... Μου είχαν κολλήσει αυτή τη ρετσινιά από το, από το σχολή. Ποια σχολή ήτανε? Χατζικού. Χατζικού. Ναι. Και ότι πρέπει να, όταν είσαι στο θέατρο να ακουστείς απέναντι. Ναι. Ε? Και στην τελευταία σειρά. Ότι εσύ δεν θα κάνεις καριέρα στο θέατρο. Α, ναι. Ναι. Μόνο και κινηματογράφο είσαι. Επειδή σου είναι πιο εσωτερικός. Τέλειωσα και κινηματογράφο, πήγα και στην κινηματογραφική σχολή και έκανα σκηνοθεσία για να μάθω το φακό καλά. Ναι. Αλλά μετά διαπίστωσα ότι δεν έχει και μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, οκ, διαφέρει λίγο η τεχνική, αλλά η αλήθεια για μένα ήταν πάντα το ζητούμενο. Ας πούμε. Ναι, 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 ναι. Στην κάμερα είτε στο θέατρο. Τη φοβάσαι την τυποποίηση? Ναι, δεν τη θέλω. Δεν είμαι ο οποίο θέλω να τυποποιούμε. Ναι, αλλά την επιτυχία του Φατσέα την έχει λίγο. Σου ήρθε το κεφάλι. Αυτό το διαχειρίζεσαι. Δυσκολεύτηκα πολύ. Δυσκολεύτηκα τα πρώτα χρόνια. Και τώρα. Τι γινότανε που σε δυσκόλευε? Ακόμα. Με κάνει να νιώθω λίγο άβολα. Γιατί? Κοίταξε. Καταρχάς γιατί ποτέ δεν έκανα αυτή τη δουλειά για να αποκτήσω τη δημοσιότητα. Να είμαι γνωστός κλπ. Μ' άρεσε πάντα να περνάω απαρατήρητος. Ένα αυτό. Δεύτερον, δεν είναι και πολύ ευχάριστο να σε φωνάζουν με το όνομα ενός ρόλου. Όσο και αγαπημένος να είναι αυτός ο ρόλος. Και καμιά φορά πέφτουν και στην πατάτα να σου συγκρίνουν και πράγματα που κάνεις τώρα με το ρόλο. Και λες, ναι, παιδιά, μην το κάνουμε και σημείο αναφορά σε αυτό το ρόλο. Και από αυτό, και πέρα... αυτό είχε συμβεί και με τον Τάσο Χαλκιά που του είπαν, ας πούμε, πάλι για, τελευταία, για ακόμα μια φορά ότι σας θυμόμαστε στο, στον υδραυλικό. Στον υδραυλικό. Το καταλαβαίνω απόλυτα γιατί εκνευρίζεται. Γιατί άμα έχεις κάνει χιλιάδες πράγματα, λες, οκ, ήταν μια επιτυχημένη δουλειά. Ναι. Τη σέβομαι, την αγαπώ, αλλά. Ακόμα σου συμβαίνει στο δρόμο. Ναι. Τι κάνεις τώρα πια, εντάξει, τότε... Απαντάω, για χαρά. Γεια σας. Χαρά, ναι, το έχω πει κι άλλο, μου κόψανε και τιμολόγιο από επίσημη εταιρεία. Τι? Ως Ευάγγελος Φατσέας. Αλήθεια, λέει. Πες, δεν πιστεύω. Ναι. Ότι ας... Το είδα και λέω, μου κάνετε πλάκα, με τρολάρετε, τι είναι αυτό τώρα. Σου κόψανε απόδειξη στο όνομα λέει, Ευάγγελος Φατσέας. Ναι. Τέλειο. Τέλειο. Εντροπληκτικό. Από ό,τι έχεις κάνει, πες μου ένα που ξεχωρίζει. Θέλω να ζητήσουν το αφημί του Φατσέα, να το συμπληρώσουν. Θα έχει αφημί, δεν τον κόβω για να έχει αφημί. Όχι, ήταν λίγο λάθος. Που δεν έχει αφημί.